Η μάχη για την ανακατάληψη της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους έχει ήδη ξεκινήσει. Στην πρώτη γραμμή του μετόπου, άνδρες του Ιρακινού στρατού περιμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Οι αψιμαχίες συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την περιοχή Μαχμούρ, 60 χιλιόμετρα νότια της Μοσούλης, επισκέφθηκε ο Ιρακινός Υπουργός Άμυνας Καλίλ Αλομπάιντι. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στήριξη, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο. Η απειλή του Ισλαμικού κράτους είναι παγκόσμια. Το μήνυμά μου στην Ευρώπη είναι ότι η απειλή του ΙΚΙΛ δεν είναι μόνο στρατιωτική, αλλά και ιδεολογική. Ο Ιρακινός στρατός, με τη συνδρομή παραστρατιωτικών σιητικών ομάδων, Κούρδων, Πεσμεργά και αεροπορική κάλυψη από τη Συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ήδη καταλάβει ορισμένα χωριά στην περιοχή. Ο απεσταλμένος του Euronews μεταδίδει. Σήμερα καταφέραμε να φτάσουμε στην πρώτη γραμμή του μετόπου με τον Ιρακινό στρατό και να γίνουμε μάρτυρες των σκληρών μαχών κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Η επιχείρηση θα διευρυνθεί τις επόμενες ημέρες αναφορικά με την τακτική και τεχνολογική στήριξη αλλά και τον αριθμό των στρατιωτών.